Καλησπέρα παιδιά, Charlie the King εδώ από το Μουσείο της Σύρου και καλοκαίρι εδώ μαζί σας, γιατί το Mythic Vault το έχει πιάσει μια τρέλα και μας στέλνει πράγματα, αλλά τι πράγματα, σπουδαία πράγματα παιδιά. Όπως βλέπετε εδώ έχω ένα mystery box ουσιαστικά, λέγεται Elite 4, αξίας 500 ευρώ με την έκπτωση, έτσι. Βέβαια, αν μπείτε με το κωδικό Charlie the King κερδίζετε και άλλη έκπτωση, 5% ακόμα. Και ένα mystery box το οποίο περιέχει τα πάντα, και όταν λέω τα πάντα το εννοώ, θα το ανοίξουμε μαζί και θα δείτε και από μόνοι σας τι περιέχει μέσα. Πάμε λοιπόν να δούμε το χορηγό, πάμε να δούμε το Mythic Vault και επανερχόμαστε για το άνοιγμα. Μπες τώρα στο site mythicvault.com. Πάμε στο shop Trading Card Game. Ψάχνουμε για Pokémon εννοείται. Pokémon Trading Card λοιπόν, εδώ μας βγάζει στο shop στην αρχική με διάφορα προϊόντα που έχει. Εμείς θα πάμε στο categories όμως και θα ψάξουμε για τα δικά μας προϊόντα που χρειαζόμαστε, δηλαδή το Mystery Box. Πατάμε στο Mystery Box λοιπόν και θα μας βγάλει τα δύο boxes που θέλουμε να αγοράσουμε, που είναι και στο βίντεο δηλαδή, Elite for Mystery Box και Gym Leader. Όπως βλέπετε υπάρχει και μια έκπτωση από 650 στα 500 στο 1 και από 250 στα 200. Πατάμε Add to Cart. Και μην ξεχνάτε παιδιά ότι όταν κάνετε το checkout μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον εκδοτικό κωδικό Charlie the King 5%, το οποίο βέβαια υπάρχει πάντα εδώ. Άρα λοιπόν πατώντας πάνω Charlie the King 5% apply, θα σας βγάλει κατευθείαν όπως βλέπετε και την έκπτωση από 500 μείον 25 ευρώ στα 475. Άρα λοιπόν εκμεταλλευτείτε το. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε για το άνοιγμα αυτού του Mystery Box. Όπως βλέπετε εδώ έχω αρκετά πραγματάκια. Θα αρχίσω να σας τα παρουσιάζω. Θα τα αφήσω βέβαια έτσι όμορφα για να τα δείτε πάλι στο τελικό πλάνο. Αλλά θα πάω λίγο την κούτα πιο εκεί γιατί είναι τεράστια. Και μας ενοχλεί ο λίγο τι. Θα την αφήσω λοιπόν δίπλα και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε για αρχή. Εδώ ένα ποτήρι Charizard, νομίζω σας το είχα δείξει και εγώ αυτό, δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε γιατί είναι και γυάλινο, δεν πάθηκε τίποτα. Σας το είχα δείξει αν θυμάστε, μου το είχε στείλει δώρο ο Κώστας. Άρα λοιπόν ένα ποτήρι Charizard είναι εδώ και θα κοσμεί το μουσείο όπως και το προηγούμενο. Πάμε σε άλλο ένα προϊόν, είναι ένα Elite Trainer Box Vivid Voltage, πάρα πολύ ωραίο set, προμηνύει και αυτά που θα κάνουμε παρέα με το Rip and Sip, ίσως ήταν τυχερό αυτό το κουτί. Θα το αφήσω και αυτό λίγο στην άκρη, γενικά επειδή είναι πολλά θα τα αφήνω στην άκρη λίγα λίγα. Εδώ έχουμε ένα τεινάκι του Bulbasaur, το οποίο όμως δεν φαίνεται καλά, άρα θα το ανοίξω εδώ να το δείτε λίγο. Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι υπέροχο το τεινάκι αυτό. Όχι, δεν είναι τίν, είναι πουπάκι. Okay, ωραία, μια χαρά. Δεν τα έβλεπα μέσα από το bubble. Λοιπόν, πουπάκι Bulbasaur, πάρα πολύ όμορφος ο Bulbasaur. Προσεκτικά. Pop λοιπόν Bulbasaur Diamond Collection 2021. Okay, δεν γνωρίζω πολλά από ποπάκια. Εδώ το μπέρδεψα με την Άκη, σκεφτείτε. Αλλά παρόλα αυτά είναι υπέροχος και έτσι λαμπυρίζει λίγο. Πάρα πολύ ωραίος και ο Bulbasaur λοιπόν. Κρατάμε εδώ. Συνεχίζουμε με Booster Box από Fusion Strike. Πάρα πολύ ωραίο Booster Box από Fusion Strike λοιπόν. Και αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε σε ένα Rip and Sip. Και από τα κουτιά τελειώνουμε με ένα Pokémon Center Elite Trainer Box. Άρα λοιπόν θα τα βάλουμε λίγο πιο εκεί. Ωραία. Pokémon λοιπόν Elite Trainer Box από Celebrations. Είναι όχι το κανονικό, το κλασικό. Έχει λίγο παραπάνω μπουστεράκια μέσα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα boxes, έτσι, προσοχή, αυτά ήταν τα boxes. Έχει όμως εδώ πέρα και κάποια άλλα πραγματάκια όπως βλέπετε. Εδώ, φακελάκια, πολλά, τα οποία φυσικά και έχουν πραγματάκια μέσα και εννοείται ότι αυτά θα τα ανοίξουμε κανονικότατα. Πάμε λοιπόν με προσοχή, δεν ξέρω τι περιέχουν μέσα, φαντάζομαι κάποιες κάρτες, ίσως και graded κάρτες.
θα τα δούμε τώρα, γι' αυτό λέγεται mystery. Βέβαια ο Κώστας στην περιγραφή σας έχει τι περίπου θα έχετε μέσα, εγώ όμως σας εντείνω λίγο το ενδιαφέρον σας. Πάμε λοιπόν με δύο μπουστεράκια, Battle Styles και Pokemon Go. Okay, αυτά ήταν λοιπόν σε αυτό εδώ. Πάμε στο επόμενο. Σιγά σιγά τα ανοίγω. Και εδώ έχουμε μια graded κάρτα Mewtwo Tag Team. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία καρτούλα αυτή. Δεκάρι, PSA 10 παιδιά. Έτσι, σημαντικό. Από Unified Minds, Mewtwo με Mew. Πολύ ωραία καρτούλα αυτή. Αν τη γυρίσουμε και λίγο πίσω να δούμε, ναι, όντως είναι υπέροχη. Όντως ήταν για 10. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, θυμάστε που σας είπα πριν ότι θα έχει και graded καρτούλες λογικά μέσα. Και πάμε στα δύο μεγάλα να δούμε τι έχουν. Με προσοχή εδώ να το κάνουμε λίγο. Okay, ότι βρίσκουμε σε ένα Elite Trainer. Εδώ με τον Pikachu είναι. Okay, με τον Pikachu είναι για ρολόι. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι και για κάποιο το πιτσιρικά ίσως. Sleeves από Pokemon Go. Θα βάζω εγώ στην άκρη. Και κανονικά sleeves, εννοείται ότι τα χρειαζόμαστε αυτά όταν ανοίγουμε τις κάρτες μας για να προστατεύουμε τις κάρτες. Κάποια coins, hop, και ένα coin με το Jazzer, πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου πήγε πιο κόστος αυτό για αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, τρομερό. Συνεχίζουμε, κάτσε να τα βγάλω όλα, αν τα βγάζω ένα-ένα. Εκεί δεν έχει κάτι άλλο μέσα, τέλεια. Κλειστό με energy, δεν το ανοίγω, δεν έχει νόημα. Full energy cards λοιπόν, αν θέλει κάποιος να χτίσει το setup του για να παίξει το παιχνίδι. Εδώ είναι, okay. Α, έχουμε και εδώ πέρα κατευθείαν το theme deck για να παίξετε αυτό που σας έλεγα και πριν. Άρα σας έχει έτσι σαν ένα ολοκληρωμένο deck που μπορείτε να παίξετε. Εδώ τα πινάκια που έλεγα πριν που τα μπέρδεψα με το ποπάκι, ό,τι να είναι, okay. Πάρα πολύ ωραία, αυτά τα βρίσκεται στο κουτί το Pokemon Go, δεν τα βρίσκεται ένα ξεχωριστά, ο Κώστας θα έχει βάλει έτσι, και το κλασικό V-Star. Και πάμε στο τελευταίο φακελάκι. Νομίζω εντάξει ότι το κουτί για 500 ευρώ αξίζει και παραξίζει, εννοείται. Και πάμε να δούμε τι έχει το τελευταίο, το οποίο είδα κάτι μέσα. Okay, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια γενικά. Λοιπόν, αυτό ήταν και στο τελευταίο. Hidden Fates είναι το βιβλίο που μπορείτε να βρείτε στο Elite Trainer του Hidden Fates. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτά είναι για το δικό μας Mystery Box. Έτσι, αν παρακείτε κάποιο, δεν σημαίνει ότι θα βρείτε τα ίδια ακριβώς μέσα. Ο Κώστας αλλάζει τα πράγματα, βάζει διάφορα πράγματα μέσα. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, ποπάκια, διάφορα boxes, ακόμα και ένα ποτήρι Charizard. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα μέσα. Και αυτοκολλητάκια μέσα έχει με τον Pikachu εδώ πέρα. Ένα βιβλιαράκι τετράδιο για σημειωματάριο. Είναι αυτό που σας λέω, ότι βάζει διάφορα προϊόντα και εννοείται, εντάξει, τα boxes και αυτά είναι τα πιο ακριβά κομμάτια της συλλογής. Και τέλος, μας έχει στείλει και χρήματα. Όχι, πλάκα κάνω. Okay, δεν τα έχω ξαναδεί και εγώ αυτά. Πάρα πολύ ωραία. 1000 Pokemon δολάρια θα μπορούσα να τα πω, με Eevee και Evolutions γενικά, ναι, αυτό έχει σαν πίσω. Okay, πάρα πολύ όμορφα λοιπόν, και αυτό ήταν το Mystery Box. Θα σας επαναφέρω εγώ λίγο εδώ πέρα πιο μπροστά τα λίγο πιο ακριβά προϊόντα που έχει μέσα το κουτί. Να τα δείτε έτσι λίγο από Vivid Voltage, Fusion Strike και τα υπόλοιπα. Και αφού κλείσαμε με αυτό το άνοιγμα, κλείνουμε το βιντεάκι και σας περιμένω για το κλείσιμο του βίντεο αυτού. Αυτό λοιπόν ήταν το Elite Four Mystery Box από το Mythic Vault, μια ευγενική χορηγία του Mythic Vault λοιπόν. Επαναλαμβάνω, μπείτε, αγοράστε το και πάρτε και την έκπτωση 5% Charlie the King για να σας βγει ακόμα πιο φθηνά. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, για σήμερα. Like, sub, καμπανάκια να σας αρέσουν τα βίντεό μας. Μην ξεχνάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποστηρίζετε. Καλό βράδυ.